και να σου 6 Άγιο Βασίλειδες να κατεβαίνουν από ψηλά. Όχι από τον ουρανό, αλλά από τη γέφυρα της Κνωσού, δεμένη με σκοινιά, μαγνητίζοντας τα βλέμματα. Ο λόγος για τα μέλη του Παγκρίτιου Ομίλου Διάσχισης και Εξερεύνησης Φαραγγιών, που άφησαν πεζούς και οδηγούς, οι οποίοι περνούσαν από τη λεωφόρο Κνωσού, με το στόμα ανοιχτό. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουμε 15 χρόνια από την ίδρυση του ομίλου μας, του ΠΟΕΦ, δηλαδή της κατάβασης άβατων φαραγγιών με χρήση τεχνικών μέσων. Είναι και τα Χριστούγεννα, ήθελαμε να περάσουμε ένα μήνυμα γιορτινό, χριστουγεννιάτικο, να πούμε στον κόσμο να βγει στη φύση, να χαρεί. Ο στόχος μας είναι να πούμε χρόνια πολλά σε όλους, στους ανθρώπους που μας είδανε, να περάσουμε ένα μήνυμα έτσι χαράς για τη νέα χρονιά που έρχεται. Για τα 15 χρόνια λειτουργίας του, ο Παγκρίτιος Όμιλος Διάσχισης και Εξερεύνησης Φαραγγιών αποφάσισε να κάνει μια διαφορετική γιορτή. Μπορεί τα μέλη, όπως λένε, να έκαναν κάτι που εντάσσεται στην εκπαίδευσή τους, οι κόκκινες στολές όμως και οι σκούφοι που φορούσαν σίγουρα έκαναν εντύπωση και κανείς δεν μπορούσε να πάρει τα μάτια του από πάνω τους. Γιορτάζουμε τα 15 χρόνια του ομίλου μας με δραστηριότητα στην Κρήτη, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, πάντα σε τεχνικά φαράγγια. Οι 6 Άγιο Βασίλειδες κατέβηκαν με ασφάλεια στο έδαφος, χωρίς να εμποδίζουν τους οδηγούς και χωρίς να διακινδυνεύουν τη σωματική τους ακεραιότητα. Είναι ένα σημείο πολύ εύκολο να το δει κανείς από μακριά. Είναι στο κέντρο της πόλης, δηλαδή μας διευκολύνει πάρα πολύ, γιατί θα το είδανε 100-200 άνθρωποι και μας παρέχει κάποιες ασφάλεια, έχουμε ας πούμε το χώρο εδώ να σταματήσουμε. Πάντως, τα μέλη του Παγκρίτιου Ομίλου Διάσχισης και Εξερεύνησης Φαραγγιών περιμένουν πώς και πώς να έρθει το 2020 και δίνουν ραντεβού τον Απρίλιο για μια παγκόσμια συνάντηση κατάβασης φαραγγιών. Θα κάνουμε μια παγκόσμια συνάντηση scanning, είναι πολύ μεγάλο γεγονός στην Κρήτη, το RIC 2020, όπου θα έρθουν από όλο τον κόσμο, Canyoner, και να γνωρίσουν τα μέρη μας.